Ώρες αγωνίας για την οικογένεια του 20χρονου φοιτητή Κοσμά Κακούρη, ο οποίος εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην περιοχή του Καυροχωρίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Παρασκευή, ναι. Πώς έγινε, μας πείτε, τι ακούσατε ως φίλος του? Ακούγαμε μουσική σε ένα μαγαζί στην Παραλιακή, στον Dolphin, εδώ στην Αμουδάρα. Αμουδάρα, ναι. Και μετά ήρθε εδώ και μετά έφυγε, εξαφανίστηκε. Ήσασταν λοιπόν μαζί την Παρασκευή, ναι. Τι ώρα ήσασταν την Παρασκευή? Το βράδυ, 8 η ώρα. Και πότε εξαφανίστηκε ο φίλος σας? Μετά γύρισε σπίτι, ναι. Πίστηκε και γύρισε σπίτι, αλλά μετά σηκώθηκε και έφυγε. Και από τότε το βράδυ 10 η ώρα. Το ψάχνουμε. Ναι, ναι. Ο 20χρονος έχει ύψος 1,60, ζυγίζει 60 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ενώ την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοντό μπλε σορτσάκι, άσπρο μπλουζάκι, μπλε ζακέτα και πέδιλα. Είμαι φίλος με τον πατέρα του, μίλησα μαζί του το πρωί από την Νορβηγία, ναι. Και ήρθα να κάνω μια βόλτα να δω πως εδώ και εγώ κάτσε, έτσι σε γνωστά σημεία βέβαια. Έψαξα στην παραλία, ήρθα τώρα εδώ πάνω στους φίλους του σπίτι, δεν είδα κάτι. Ο πατέρας που μένει? Είναι χρόνια στην Νορβηγία. Δηλαδή μετά μένει εδώ? Ναι, ναι, από εδώ, από ό,τι μου είπε ο πατέρας, από εδώ έφυγε ο Κοσμάς. Τώρα που πήγε, που είναι, δεν ξέρω. Ο Κοσμάς ήρθε από το Λονδίνο? Ξέρω πως ήταν εκεί για σπουδές. Για την εξαφάνισή του έχουν ενημερωθεί οι αρχές, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το χαμόγελο του παιδιού κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ακούσαμε ότι χάθηκε το παιδί και το ψάχνουν. Αυτό, τίποτε άλλο. Έχετε κινητοποίηση εδώ πέρα στην περιοχή? Ναι, πολύ. Το ψάχνουν. Από την Παρασκευή το απόγευμα έχει χαθεί. Εδώ μένει η μητέρα του? Ναι, ναι, εδώ απέναντι μένουμε. Από σήμερα στις έρευνες για τον εντοπισμό του μετέχουν και άνδρες της Τρίτης ΕΜΑΚ μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες και από αέρος με ντρόν της ελληνικής ομάδας διάσωσης Ηρακλείου, το οποίο σκανάρει την ευρύτερη περιοχή του Καυροχωρίου, του Γαζίου, των Λινοπεραμάτων και της Αμουδάρας. Μετά από συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας που έγινε χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί ενεργοποιήθηκε η Τρίτη ΕΜΑΚ με το σκυλί της ΕΜΑΚ και το ντρόν της Τρίτης ΕΜΑΚ. Σκανάρουμε με τον ντρόν στην ευρύτερη περιοχή από Καυροχώρη μέχρι το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, προς την περιοχή των Λινοπεραμάτων στον Αλμυρό Ποταμό, μέχρι την Αμουδάρα. Ψάχνει το σκυλί της ΕΜΑΚ και τον ντρόν. Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι έρευνες δεν έχουμε βρει κάτι. Στις έρευνες μετέχουν εθελοντές και μεμονωμένοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Καυροχωρίου. Πού ψάχνετε, αυτό θέλω να μας πείτε. Πάντως δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε καμία ιδέα. Εσείς είστε φίλοι με τον Κοσμά? Απλά γνωστοί. Ο 20χρονος κριτικός, ο οποίος σπουδάζει στην Αγγλία, έφτασε πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Καυροχώρι για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Δεν ξέρω τώρα αν είχε κάποιο προσωπικό του ζήτημα και έφυγε, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να συζητήσω. Πατέρας του, τι ακριβώς σας είπε? Ότι έφυγε την Παρασκευή το μεσημέρι από εδώ, χωρίς το κινητό του, κάτι τέτοιο, και κατέβηκε κάτω. Τον είδαν και στη Διασταύρου, στον Κόμβο. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία, καλείται να επικοινωνήσει με την ελληνική αστυνομία, με την ελληνική γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά ή με τη γραμμή ζωής.